καλησπέρα από το κλειστό των Μελισσίων. Master League. Λουτ, πιστόλια. Μία άκρος ενδιαφέρουσα αναμέτρηση θα δούμε εδώ στο κλειστό των Μελισσίων. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Πρώτη άστοχη επίθεση. Παιδούχους, το ίδιο να συμβεί και στην άλλη πέρα ο Φις. Βήματα, τα οποία χρεώθηκε ο Σταματόπουλος. Μπάλα σε Φάνη. Ο Γιώργος δεν κατάφερε. Αυτό δεν θα συμβεί ούτε στην απέναντι πλευρά. Δεν έχουμε σκορ σε αυτά τα πρώτα εξήντα δευτερόλεπτα. Διατρής. Παλιά μου τέχνη κόσκινο από τον κύριο Γιώλιο. 45 μοίρες έξω από τη γραμμή των 6.75, το μπουκούνισε. Μηδέν, τρία. Η άμυνα θα βγει. Και αυτό, τι ξεκίνημα. Εκπληκτικός. 0-6. 2-2 από την ίδια ακριβώς θέση. Εντάξει, τώρα άμα έχουμε χάσει και 10-20 μοίρες δεν έγινε και κάτι. Όμως το σηκώρεσε ο Γιώργος. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ο Γάρης ο Παπαδιονυσίου σε άλλο ένα παιχνίδι τέλει κρέη coach. Πάει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος να πούμε. Είναι το παραπιστήρι του στον πάγκο εκεί στη γωνία. Του έγραψε το γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Θα το παραλάβει και θα του έρθει αυτό το οποίο έχει γράψει. Η αποστολή εξετελέστη. Θα πατήσει με τρίποντο. Όχι. Επιθετικό rebound. Λάχος. Αλλά σε ένα σκιώτη ο Στέφανος για 3-6. Από τον Βλάκο. Δεν ήταν τίποτα καλύτερος και υποθέσει το σπάταγια που πήρε. Ο Γιώργος θα χρεωθεί το φάουλ. Τραξτόριο ήτανε. Έγινε σίγουρα. Δηλαδή πάρα πολύ όμορφη συνεργασία Αστρώτη και Σταματόπουλου. Μετά από αυτό το γρήγορο 0-6 σερί των φιλοξενούμενων ήρθε η απάντηση με ένα 5-0. Ο Γρηγοράκης πήρε την εσωτερική, έδωσε στον Αστιώτη και δεν είχε κανένα πρόβλημα.
να βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Μετά να πάρει τις πόντους. Δεν καταφέρανε εδώ τα πιστόλια να σημειώσουν, να κόψουν αυτό το σερί. Με 7 πόντων Λάκος. Εκεί το Τζιζάντιο απέναντί του θα γυρίσει. Κάκη απόβαση. Άντε πιάσε το γιόλιο τώρα. 7-8. Έχει πετύχει όλους τους πόντους της ομάδας του. Γελάνε και τα μουστάκια του Χάρη εκεί στο μπάγκο. Ο αδελφός του Απόν απόψε. Πληροφορίες που έχουμε στη νύχτα αναφέρουν βραδινές εξόδους και πουζούκια. Λοιπόν, Βυζάντης για τρεις, όχι. Δεν θα το πάρει, θα δώσει την πάσα. Airball. Παραμείνει. Ασκιώτης θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Συντρότη. Έξι πόντους και για τον Στέφανο. Στέφανος εναντίον Γιούλιου το παιχνίδι. Σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Το 9-8 το παιχνίδι. Οι απαραίτητες επιλογές δόθηκαν. Το παιχνίδι σε αυτές τις πρώτες του στιγμές έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που περιμέναμε. Χαρακτηριστικά ντέρμπι. Στο 3-5 τα πιστόλια, στο 4-4 float. Συγγνώμη. Οι πιστόλια ξεκίνησαν με ένα πάρα πολύ άσχημα τη σεζόν. Τρέχονται από συνεχόμενες νίκες. Σήμερα έχουν μαζευτεί για τα καλά. Οπότε διεκδικούν τη νίκη στα ίσα απέναντι σε μια ομάδα που είναι στο 4-4. Η ομάδα του Στέφανο Ασκιώτη βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία το ρεκόρ τους. Yeah.
για τρίτα το Σαματόπουλο, Βουλγαρίς. Βουλγαρίς στην υπόθεση rebound. Θα πάρει το φάουλ. Έχει στη θέση γραμμή των βολών. Εύστοχο στην πρώτη. Δεκαετικά. Δεκαετικά. Μετά το 8-8 η δεύτερη ισοπαλία στο παιχνίδι. Φάουλ, νέες βολές. Άσαλος στην πρώτη. Ο Ταγκαρίς. Μπάλα στο σίδερο. Τηλέσεις 2. Γρηγοράκης. Θα πάρει το φάουλ. Βολές στις βολές. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο σε αυτές τις τελευταίες 3-4 επιθέσεις. Εκατέρωθε. Το ένα φάουλ διαδέχεται το άλλο. Γρήγορα έχει την ευκαιρία να βάλει μπροστά την ομάδα του. Χάνει. 12-11. Σχέση δεύτερη. 13-11. Τέλειος θα πάρει το φάουλ. Εξοδοσκές η δεύτερη. Σιγουράκης για δύο. Μπάλα στο σίδερο. Θα γίνει το λάθος. Δεν θα το πληρώσουν. Γιόλιος. Θα βάλει ένα πάρα πολύ δύσκολο γαλάτι εκτός της ισορροπίας. Γρηγοράκης. Την μπάλα στις 45 μοίρες για 3. Όχι. Θα πάνω σας στόχησε. Θα
Πάμε σε ένα time out. 13-13 η απόλυτη ισορροπία. Κουσάση 15-13 στο φίνις του πρώτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, για να δούμε τι μας επιφυλά στη συνέχεια. Το έχουμε πει, έχουμε προβλέψει ντέρμπι. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα. Του δεύτερου δεκαλέπτου. Ένα πρώτο δεκάλεπτο. Το απόλυτο ντέρμπι. Καμία από τις δύο ομάδες. Της αρχής με αυτές τις δύο τρίποντες βόμβες του Λιόλιου. Η Ζάντιος επιθετικό φάουλ, ωραία. Έταξε αγώνα, λέει χαρακτηριστικά. Το δώσει ο Τριάν Πόντον, το 15-13 θα παραμείνει. Είναι εξαιρετικός απόψε. Οδηγεί την ομάδα του μέχρι στιγμής. Λάθη από τον Τζάπα. Τέλος για τρεις. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Τζάπα, συγγνώμη. Τζάπας Παναγιώτης. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Στην διατρίσα την κορυφή. Άστοχο, Ντάσκαλης επιθετικό. Δεν κάνει κανείς κίνηση, θα πάρει μόνο την προσπάθεια. Λάθος από τον Χριστοφίλη. Μπάλα για ποιον? Κλόου. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. 7-16. Πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στην ανάπαυλα. Στο συν 2. Float. Προβάδισμα πάνω από δύο πόντους σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Ο Τσαμπάς θα στοχίσει. Και το παραλίγο να γίνει το λάθος. Θα γίνει όμως τώρα το Βυζάντιο. Τι απέναντι πλευρά θα τους μιμηθεί.
Ελλάδα από ποιον, την Ζάντιος. Η μονομαχία εκεί με τον Αστόδη, θα χάσει την μπάλα στη συνέχεια. Πρώτης για τρεις ο Στέφανος, ούτε τώρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Με επιθέσεις ένας με τρεις, οι επιθέσεις τεσσάρων και πέντε δευτερολέπτων. Δίχως λογική. Καλάθι για τους γηπεδούχους από τον Χριστοφίλη. Θα στοχίσει, θα πάρει το rebound. Λαδάς, δάσκαρης για τρεις. Ουσιαστικά πέταξε την μπάλα. Απλά ανέχει στίχη, διάβαινε λένε. Και η συγκεκριμένη ρίση. Θυμός ο πουλάου μας. Ταιριάζει γάντι στη φάση που παρακολουθήσαμε. Η μπάλα της εστημένη στα χέρια του δάσκαρη. Αστιώτης που τα κάγκελα του Χριστού χαρακτηριστικά δείχνει την κίνηση προς τον Κουσάση. Περίμενε ότι θα βρισκόταν σε εκείνο το σημείο και θα ήταν εκείνος ο αποδέκτης της πάσας. Εντάξει, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε. Γιάννης για τρεις, μπάλα στο σίδερο. Χριστοφίλης θα μαζέψει το rebound. Το κορμί του, τον όγκο του και θα φέρει και πάλι το παιχνίδι την απόλυτη ισορροπία 19-19. Πάς για 3 στο 45, άστοχος. Και τη βοήθεια του πλάχου η μπάλα θα περάσει πάλι στην κατοχή των Φλόουτ. Φωνάξα το σουτάρι. Δεν είχε ανανεωθεί ο χρόνος, δεν είχε βρει στεφάνι. Τι είχε βρει. Ότι ακολούθησε επαφή διεκδικήσιμη. Για να συμβεί αυτό από το 9-10 του πρώτου δεκαλέτου. Ζάζει θα πατήσει άμεσα. Εξαιρετική προσπάθεια.
βάλει μπροστά. Καπάς, Βλάχο, θα αφήσει, πολύ ωραία. Σκαλάδι, 23-21. Κύριε, μόχι το παιχνίδι. Ο Ζάτιος θα κοφτεί στα ίσα από τον Βλάχο. Αστιώτης στον πάγκο, Σταματόπουλος στη θέση του. Καμιλά. Η άμυνα θα βγει για τα πιστόλια. Που τότε θα πάει μέχρι μέσα. Εξαιρετική προσπάθεια. 23 23 Διαφορές μεγαλύτερες των 4 πόντων δεν έχουμε στο παιχνίδι. 6 ήταν η μεγαλύτερη για την ακρίβεια. Αυτό το 0-6 της αρχής. Και από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες πάνε χέρι-χέρι. Τα πιστόλια θα πάρουν και πάλι το προβάδισμα. Ο Ρουμάνος στο σκόρε. Να πάρει σε ανάσεις που τόσο χρειάζεται. Γιόλιος το Βουλγάρι. Πήρε το φάουλ, έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, θα σταματήσει στην πρώτη. 23-25 θα παραμείνει. Στο σύν 3 διαφορά. Πιστόλια τώρα σε 4 μου. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. 40 για την ακρίβεια. Βλάχος. Θα μιλά για το τσαπά, καλάθι, 25-26. Θα πάμε έτσι μέχρι τέλους. Είναι το ερώτημα. Γιόλιος προσποιείται. Θα πατάει, θα πάρει το φάουλ, γκολ φάουλ, εξαιρετική προσπάθεια. 25-28. Διακυρός κυρίου Λιολιού, ποιος είναι και πάλι στις επάξεις, είναι μία χαρά, πιο καλά από ποτέ θα λέγαμε. Πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση μέχρι αυτή τη στιγμή. Το ματιάξαμε. Εξαιρετικό ριβάτο το Βούλγαρι, τρίποντο Λιολιό, σπεφτάρι. Ο Στεφανάτος κάνει κάτι τέτοια στο NBA. Και πάλι στους 6, τσαπάς να σκοτήσει τη φινάλε. Τι
ξεκίνημα έκανε ο Γιώργιος και πόσο τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, 25-31. Πάει να πάρει τις ανάσες, τώρα το βλέπουμε λίγο κουρασμένο, λογικό. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέτου, του δεύτερου μικρόνου, συγγνώμη. Load. Πιστόλια 25-31. Φινάλε κάναν οι φιλοξενούμενοι. Για να δούμε την αντίδραση των γηπεδούχων. Για πρώτη φορά στην αναμέτρηση η διαφορά στους 8. Καθάς, λάθος για 2, μέσα 27-33. Θα κερδίσει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ασκώδη σηκώνει φωτικά το χέρι του. Τρία. Ένα σερί 5-0 από τους Float, βγάλανε αντίδραση σε αυτά τα πρώτα λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Θα έχουν την ευκαιρία να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Μπάλα Στεφάνη. Σουδιά 3. Άστοχο. Αντίδραση. Λόγω δεν θα παρατήσουν κανένα παιχνίδι, έχουν την ποιότητα να ακολουθήσουν. Από την άλλη τα Πιστόλια είναι ξεκάθαρο πλέον ότι έχουν βρει ρυθμό. Τα θετικά, τα τελευταία θετικά αποτελέσματα έχουν δώσει ψυχολογία. Thank you.
καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στον πόντο. Πάει μέχρι μέσα. Πάρει το φάουλ. Πέντε και πάλι στο συν πέντε. Τώρα δεν καταφέρει να πέσει την μπάλα στο γαλάτι και να σύνδει διαφορά στις 7. Διατρίζα τον Ασκιώτη από το σώμα που λαμβάει η μπάλα πέρας εκτός. Θα πάω για 3 μέσα. 33. Για τα 2, για 2 ήταν. Γιώργιος αυτή τη φορά η μπάλα στο σίδερο. Επιθετικό από το Λαδά. Ο Γιώργος θα το κάνει από το σπίτι του. Όχι ότι πρέπει να το βάλει για το γη. Είναι παίκτης σε στίκ του. Ζητάει screen. Από ό,τι κατάλαβα. Δεν σε προφέρνει και ο Γιώργο μου παίρνει στην μπάλα και το πουπουνάς. Πού να ανέβουνε για screen. Αστιώτης. Ζαπάς και πάλι στο Στέφανο. Πάλι στο Ζαπά. Εξαιρετικό καλάθι. Έχει και ο Ζαπάς, πραγματικά. Μπράβο του. Εδώ θα βγάλουν και την άμυνα. Πραγματικά πέτυχε ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Ένα πάρα πολύ δύσκολο εξίσου καλάθι. Πάμε σε ένα παίρνο, 4-57, 34-35. Και 42 για το τέλος. Δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία του Flow να περάσουν μπροστά. Έτσι όπως πάει το παιχνίδι θα έχουν πάρα πολλές ακόμα, αρκετές ακόμα. Είναι η βασική υπερβολική. Ο Ιωαννίδης θα πετύχει και το καλάθι. 34-37. Γίνει το λάθος, όχι, παρά λίγο.
Ιωαννίδης θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει με το δεξί, δεν θα τα καταφέρει. Βυζάντιος θα δώσει μία στην μπάλα, γίνεται θα καταλήξει τον Τάσκαρη επί της 14 δευτερολέπτων. Γιώργιος κλείνεται, Τάσκαρης είναι μόνος του, πάτησε. Εδώ ο Γιώργος θα κάνει μαντάρα. Το μήνυμα μου μιλεί λίγο κουρασμένο. Ίσως χρειάζεται μία-δύο ανάσες να του δοθούν, να περάσει λίγο στον πάγκο. Θα να είναι φρέσκος. Στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και ας πει ότι ο Ανίδη ο Λίδας πληρεί. Εντάξει, τα βρήκανε, έδωσανε τα χέρια. Αυτό είπε κιόλας. Μεγάλα παιδιά. Και στην δεύτερη. Συγγνώμη, στη δεύτερη έχω 36-37. Αμυγός είναι στον πόντο. Καλάθι από τον Ιωαννίδη. Βγάζουν και ενέργεια τα πιστόλια, ο Γρηγοράκης όμως και θα ρίξει τη διαφορά και πάλι στο πόντο 38-39. Θα πας, θα πέσει στο παρκέ, θα κλέψει την μπάλα. Ζάτιο στο αμυντικό. Σταματόπουλος επέστρεψε. 5 εναντίον 5 η επίθεση. Νίτης. Πάρει το σουτ. Κακό. Ένα και 28 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Αυτά παραμείνει. Γιάτιος, τον Ιωαννίδη, θα πάει μέχρι μέσα.
τι ακριβώς γίνεται εκεί. Θα κλέψουν την Πέδρο και την μπάλα. Και ο Δισόρτιος εκεί στον πάγκο, ρόλο coach. Συνεσφέρει από όλα τα πόστα η ψυχή της ομάδας, η γη αυτής. Σερί 6-0 από το 36-39-42-39, μάλιστα 37 δευτερόλεπτα. Το φίνις του δεύτερου δεκαλέπτου άνοιγε στα πιστόλια. Από ό,τι φαίνεται αυτό ανήκει στα Ζησκλόου. Όσο μάλλον αν εστοχίσουν και σε αυτή την επίδεση. Στη φινάλη από το Μπουσάσι 45-39. Τι μαζάρα παρακολουθούμε εδώ στο Μπουσάσι Μελισσίο. 8 δευτερόλεπτα. 7. Πάρει την επίθεση, θα τελειώσει, όχι. Πρώτη στόλια 45-39. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Εδώ που θα κρυφθούν όλα. Στο συν 6 float. Για 3 μέσα και αυτό. Οι μεγάλοι παίκτες φαίνονται στις δύσκολες στιγμές. Αναλαμβάνει δράση και την ομάδα του στις πλάτες του από ό,τι φαίνεται. 45-42. Και το φάουλ, επιθετικό. Μπουσάσις και αυτό. Είναι σεληνιασμένος, είναι ζεστός, είναι καυτός και οδηγεί την ομάδα του προς την πέμπτη νίκη στη διοργάνωση. 51-42. Πάσε το σουτ. Σε τα πιστόλια στο σύν 9 φλόου για πρώτη φορά. Νομίζω ο Κουσάσης, εφόσον η ομάδα του πάρει την νίκη, είναι αυτός ο οποίος με τα μεγάλα σουτ θα του ανήκει ένα σημαντικό μερίδιο της νίκης, εφόσον πάντα αυτή έρθινε πάρα πολύ νωρίς, 10-13 με το παιχνίδι στους 9 πόντους, ίσον μια αιωνότητα. Ο Ζαφυρόπουλος θα κάνει το 52-42, διαφορά για πρώτη φορά στους 10. Ας το δώσει δεύτερη. Και για να δούμε την αντίδραση που θα βγάλουν. Yeah.
οι παίκτες του Χάρη Παπαδιανησίου. Ο Βούλγαρης θα σταματήσει. Ο Σταυρόπουλος θα κατεβάσει το rebound. Να αλλάξει κατεύθυνση. Κούνησε αρχικά το πόδι του. Γιώργιος αυτή τη φορά θα σωτήσει. Δεν θα τα βάζει όλα. Πρέπει να μπει κι άλλο στην εξίσωση. Αν θέλουν οι φιλοξενούμενοι να μπουν και πάλι στη διεκδίκηση της νίκης, δεν φτάνει ο Γιώργος μόνος του. Ο Ιωάννης νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να περάσει το παρκέ. Στον Μπόι και στο εκτόπισμα θα μπορούσε να του περάσει κάποιος την παλάκι. Σουπιά 3, είσαι από αφού στο σίδερο Στεφάνη. Βιζάντιος σε μια ατομική ενέργεια και θα καταφέρει να πείσει πάνω στο παλάτι. Έχουν εκτελέσει έξω από τη γραμμή των 6.75. Μπαίνει και ο Τσαπάς στην εξίσωση. Τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα για τους παίκτες του Χάρη. Ο Ιωαννίδης πέρασε στο παρκέ. Κρατήνει το λάθος. Και το φίλι θα δώσει τον Σταματόπουλο. Θα τελειώσει. Βουλγαρίς. Στην 342 θα παραμείνει. Δεχνίδι 15 πόντων. Το χρονόμετρο θα δίνει 4.59. Το 36-39. 38-39 ήταν η τελευταία φορά που οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μπροστά στα προς τα τέλη του τρίτου δεκαλέπτου. Από εκείνο το σημείο και μετά έχουν δεχτεί μόλις 3 πόντους και έχουν δεχτεί 15. Όλα έχουν την εξήγησή τους, εξού και το 57-42.
Ανάστη, ο Βουλγαρής, ο Βουλγαρής, ο Μάγκο, ο Παλιανός στο παρκέ. Ο Παλιανός τώρα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Η Φλόντ είναι πάρα πολύ κοντά στην πέμπτη νίκη στη διοργάνωση. Πάμε σε ένα time out. Time out, 4:37, 97-42. Νομίζω ότι οτιδήποτε παρακολουθούμε από εδώ και πέρα είναι μια τυπική διαδικασία. Θα πρέπει να γίνουν εξαιρετικά πράγματα για να γυρίσει το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που δεν έδειχνε σε κανένα σημείο του ότι θα άνοιγε τόσο πολύ. Σε καμία περίπτωση με φανερώνει την εικόνα του παιχνιδιού. Δηλαδή ήταν τρίβι με τα όλα του. Ένα ξέσπασμα των Φλόουντ στις αρχές του τετάρτου δεκαλέπτου ήταν αρκετό για να απομακρυνθούν. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτό να κεσυθεί από την άλλη πλευρά στα διαστήματα που τα πιστόλια έλεγχαν το παιχνίδι. Ο Γιώργιος σημείωσε πολύ μεγάλα καλάθια, το ίδιο που συνέβη και από την άλλη πλευρά. Και από τον Σαματόπουλο και από τον Κουσάση κυρίως και από τον Τσαμπά. Γιώργιος για τρεις, θα στοχίσει η μπάλα για τους Φλόουντ. Δύο.
60-42. Διαφορά στις 19. Γρηγοράκης. Το Κίση. Το μπάλα θα καταλήξει σε αυτόν. Τι ακριβώς έδωσε ο ρεφ τώρα εδώ, ο διαθυντικό. Του Γρηγοράκη πάνω στον Ιωαννίδη. Έστωρος στη δεύτερη, 61. Άστωρος στη δεύτερη, συγγνώμη. Παρασυρθήκαμε. Ο Κεφαλιάνος θα κόψει στα ίσα τον Βλάχο. Στο Βλάχο, η μπάλα στο σίδερο. Με ταμπλό, καλάθι για τα πιστόλια. 61-45. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Γρηγοράκης, επίδειξη τεχνικής, πόδια Λεωρέφ, την παλαιδιά τα πιστόλια. Γιώργιο για τρεις, έρμπολ, πάρα κατευθείαν συστημένη στα κέρια του Λαδά. Εκείνος θα στοχίσει. Γρηγοράκης. Ως αφιερώθητος δεν θα βρει την μπάλα στο καλάθι. 20 δευτερόλεπτα. Ο Διτσάσης θα κλέψει, θα κλέψει. Θα δώσει στον Ζαφυρόπουλο. Αυτή τη φορά δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει το 63-45, 13-55. Θα το πάρει το τρίπο του Λαδάς. Θα στοχίσει. 2-64. Κάποιος πρέπει να κάνει την επαναφορά, παιδιά, για να τελειώσει το παιχνίδι. Θα πάρουν μια, αν μη τι άλλο, δίκαιη νίκη σε μια αναμέτρηση που σε κανένα χρονικό σημείο δεν φαινόταν ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη. 63-45 το τελικό σκορ.